πως ψυχρά φεγγαράκι με στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Και έλεγαν τριγυρό μόνοι βρε το τυχερό, λες και τα έχει πληρωμένα να φανούν ερωτευμένα. Είναι όλα ένα σ' αγαπώ. Κάποιος μπαίνει εμπόδια στη ζωή μου, θα τον χαλάω. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για σένα είμαι εγώ. Αν δυσκολέψουν τα πράγματα, να πάρεις το πρώτο αεροπλάνο και να έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχάσεις πως έχεις και εκεί ένα δεύτερο σπίτι, που σε περιμένει. Βλέπω το Σύφη συνέχεια μπροστά μου. Να του πείτε να προσέχει. Αν πάθει κακό, εγώ θα πάρω το δρόμο που πήρε η Μαρία Λεβαντογιάννη. Τι να κάνω, Θεέ. Όταν συνέβη σε μένα, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ναι, μα εγώ δεν είμαι εσύ. Μπορεί και να είμαι όμως. Την παράτησα. Ανάθρεπα! Να είναι το μίσος πιο δυνατό από την αγάπη. Δεν το περίμενα. Είναι ολόιδιος με μένα, Αλευθερή. Ολόιδιος. Καταστρέφει αυτό που αγαπάει. Δεν μπορώ άλλο μακριά της. Αν μια αγάπη μας να φέρει το θάνατο, ας γίνει. Σε παρακαλώ. Σύφη, αν την πάρεις, χαθήκαμε. Σύφη, θα πάρεις τη Μαρία μου. Εμείς είμαστε φίλοι. Βαγγέλη, όχι τώρα. Έλα, Μαρία. Σύφη. Δεν τη βλέπεις πως έχει γίνει. Το είπε και στον Ηράκλη. Θα καταντήσεις σαν την αδερφή του Μάρκου. Αυτό θέλεις. Θα μας σκοτώσεις όλους. Αυτή είναι η μοίρα μας, φυλαγιά. Έλα, Μαρία. Σύφη. Πάμε. Φύγανε. Το ήξερα πως θα γίνει έτσι. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε να την πάρει. Ποιος από εμάς μπορούσε να τον σταματήσει. Σύφης, έκλεψε τη Μαρία μου και εγώ επόμενα όλο μόναχος. Κι εμείς. Τίποτα δεν είμαστε εμείς. Εγώ αγαπώ κι εσάς. Μα πιο πολύ αγαπώ τη Μαρία. Τι θα κάνουμε. Θα κατέβουμε στα Χανιά και βλέπουμε. Θα σκοτωθούν, Πελαγία. Η Μαρία τόσο καιρό μαράζωνε. Την έβλεπα και δεν έκανα πράγμα. Η αγάπη δεν αντέχεται. Πού θα την πάει. Με το άλογο δεν πάνε μακριά. Ο Σύφης όμως θέλει να τους βρούνε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Όλγα! Όλγα, τι έπαθες! Μου φύγει ο καθρέφτης μέσα από τα χέρια. Άφησε το, θα κοπείς. Άφησε το. Που έσπασε ο καθρέφτης. Μην τα πιστεύεις αυτά. Σε παρακαλώ. Ο καθρέφτης να σπάσει. Σε παρακαλώ, μην τα πιστεύεις αυτά. Έλα, άστα, θα τα μαζέψουμε μετά. Έλα να κάτσουμε. Σε έχω στεναχωρήσει πολλές φορές.
Δεν πειράζει. Σ' αγαπάω. Το ξέρω. Εσύ και ο Γιώργης μου με αγαπάτε πολύ. Εσύ όμως θέλεις την αγάπη του Σύφη. Αυτός είναι αντάρτης, δεν εκφράζεται εύκολα. Μα αν με ρωτήσεις ποιος από τους τρεις μας σ' αγαπάει πιο πολύ, ο Σύφη σ' αγαπάει. Αυτός δεν θα σ' αφήσει ποτέ. Είναι σαν τον Ορέστη μου. Αλήθεια. Και ο Γιώργης μου. Ο Γιώργης πονάει. Αυτό νιώθω. Φτιάχνει τη φωλιά του μοναχικά. Μακριά από όλους. Τα αδέρφια μου τα έχω μες στην ψυχή μου, μάνα. Όλγα. Αν μου συμβεί κάτι... Όχι. Αυτό δεν θα τα ακούσω. Κάτσε κάτω. Άνθρωποι είμαστε. Θέλω να προσέξεις μη χαθεί ο Σύφης μου. Αν λείψω εγώ, να σταθείς εσύ η μάνα του. Δεν γίνεται. Χωρίς εσένα θα χαθούμε. Γίνεσαι εγώ. Δεν το βλέπεις. Όσο μεγαλώνεις είσαι η ίδια με μένα. Σε ποιον νομίζεις ότι θα αφήσω εγώ τα κλειδιά του σπιτιού? Στην αγάπη. Είναι πιο δυνατή. Όχι. Η αγάπη είναι η συνέχειά μας. Μην την κλειδώσεις εδώ μέσα. Αν χρειαστεί, Όλγα, διώξ' την. Κάνε την καρδιά σου πέτρα και διώξ' την. Μην κλάψεις. Κράτα τα δάκρυά σου για τις μέρες που θα έρθουν. Και μάθε τι περνάει ο Γιώργης μου. Όταν πονάει, γίνεται επικίνδυνος. Σύφη, περίμενε! Μη θες, ρε Βαγγέλη. Περίμενε, Σύφη. Έχω μια παραγγελία από τη μάνα σου. Τι σου είπε? Μου είπε να του πεις να έρθει αμέσως στο σπίτι που το γυρεύει η μάνα του. Βαγγέλη, πες πως την αγαπώ. Μα δεν αντέχω άλλο. Θα το θυμηθείς? Θα το θυμηθώ. Μαρία, μη με αφήνεις. Συγγνώμη. Σαν το γάργαρο νερό, κυλά και φεύγει το κακό. Σαν το γάργαρο νερό, κυλά και φεύγει το κακό. Εδώ εσύ δεν πήγες με το Γιάννη μας? Όχι, έχω δουλειά στο χωριό. Να σου φτιάξω καφέ? Ναι. Φέρ' τον μου έξω. Ωραία. Ανθούλα, ποιος σου είπε εσένα για το Σύφη? Ποιο πράγμα? Ποιος σου είπε εσένα ότι ο Σταματάκης ανέβαινε στα όρη? Ανθούλα, κάτι σε ρώτησα. Η Πελαγία. Της το είπε η Αγάπη που είναι φίλες. Και για να τα πήρες στον Αργύρη? Αυτός το είπε. Πήρασε ένα και... Έλα, Ανθούλα. Μην τα θες. Όχι, Κωνσταντή. Έκανα λάθος. Ήθελα να πάρω το Λευτέρη και πήρα σένα. Ανθούλα, μου λες ψέμα και εγώ συχαίνω με τα ψέματα. Εδώ μου κάνεις και παρατηρήσεις. Ξεχνάς ποια είμαι. Άντε πήγαινε έξω. Δεν θέλω καφέ.
Από παιδί με κατατρέχει μια φράση. Δεν ξέρω αν την άκουσα ή την ονειρεύτηκα. Οι άνθρωποι χάνονται. Από τότε έγινε ο χειρότερος εφιάλτης μου. Πριν 20 χρόνια πίστεψα ότι δεν θα σε ξανάβλεπα. Έπεσες όμως έξω. Δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Καλώς σε βρίσκω, Θεόκλητε. Καλώς ήρθες. Δεν έχεις υπομονή, Γιάννη Λεβεντογιάννη. Σε ειδοποίησα να μην έρθεις. Να περάσει λίγος καιρός. Έτσι με καλωσορίζεις. Είμαι φίλος σου και τρέμω για τη ζωή σου. Άνθρωποι είμαστε. Δεν θέλω να χαθούμε. Σε λίγες ώρες θα φύγω για την Αθήνα. Αλλά θα γυρίσω πάλι. Με ποιον θα φύγεις? Τον Αργύρη. Και πώς θα πάτε? Με το πλοίο. Δεν ρισκάρω να περάσω έλεγχο στο αεροδρόμιο. Ο Θεός μαζί σου. Θα προσεύχομαι για σένα όπως πάντα. Ελπίζω ο στρατής να με βοηθήσει να μην αποχωριστώ τους ανθρώπους μου. Αλλά και αν δεν τα καταφέρει, εγώ δεν πρόκειται να αποθάνω σε ξένο τόπο. Ο Θεός θα αποφασίσει, Γιάννη. Όχι εσύ. Για τη δική μου τη ζωή, Θεόκλητε, αποφασίζω μόνο εγώ. Κανείς άλλος. Ο Γεωργής που είναι? Στο Λιόφυτο, έφυγε από το πρωί. Βρήκε τρόπο να πάει στο Λιόφυτο. Και ο μικρός? Δεν ξέρω. Στο εργοστάσιο θα είναι. Κάνουν την κεφαλίου τους, έτσι. Δουλεύουν τα κοπέλια, δεν κάθονται. Ναι, αλλά έχουμε να φροντίσουμε και την παραγγελία της Γερμανίας, ε. Καλά. Τι καλά. Το φορτίο φεύγει σε μια εβδομάδα. Και εμείς δεν είμαστε ούτε στην αρχή. Θα βοηθήσω κι εγώ, θεέ. Γι' αυτό ήρθα. Σε μια άλλη δουλειά σου. Αντώνη, σταμάτα. Τι σταμάτα? Αυτή η φαγωθιά ανοίξουμε και άλλες δουλειές. Οι δουλειές μας πάνε καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Τι έχεις πάθει? Τι έχω πάθει? Αγωνία έχω. Εγώ τους γιους μου, τους θέλω δίπλα μου. Ο Κωνσταντής από όπου στο διάλογο ήταν γύρισε πίσω. Και οι θείοι μου κυκλοφορούν ολομόνα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μιχάλη, πήγαινε να φωνάξεις τον Γιώργη από το Λιόφυτο. Πρόσεχε. Κοίτα, μην ξεγελαστείς και πατήσεις την ιδιοκτησία των Λεβεντογιάννηδων. Δεν τους φοβάμαι τους αναθεματισμένους. Έτσι θα ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι ζήσαμε όλοι μας τη ζωή, Ορέστη. Ακόμα και ο φόβος συνηθίζεται. Καλή! Έτσι σκότωσες το Σταλιανό. Κόλλησες την καραμπίνα επάνω του. Και τον εκτέλεσες. Όπως εκτέλεσε και εκείνος τον αδερφό μου. Τι περιμένεις? Χτύπαμε! Δεν θα σε αφήσω να φύγεις τόσο εύκολα. Πρώτα θα δεις όλους όσους αγαπάς να φεύγουν από το δικό μου χέρι. Και μετά θα έρθω να πάρω αυτό που μου χρωστάς. Περιμένεις. Κωνσταντή! Για κάθε έναν δικό μου που θα χάνετε, θα χάνεις τρεις! Στο τέλος δεν θα μείνει ούτε ένας Λεβεντογιάννης ζωντανός! Κοπιάστε. Αποστολή, από πού θα μείνουμε εδώ? Μην ανησυχείς, Σύφη. Εδώ θα είστε ασφαλείς. Εγώ πάω να σας φέρω μια ρακή να πιείτε, να ζεσταθείτε. Σας ευχαριστώ. Πού είμαστε? Σε έναν τόπο που ορίζω εγώ. Όλοι δεν έχουμε ένα τέτοιο τόπο. Και δική μου. Και αυτή.
και φίλους σε όλη την Κρήτη. Για να μας φιλοξενήσουν αν χρειάζεται. Και χρειάστηκε ποτέ? Σε μένα όχι. Σ' άλλους ναι. Θα πάρουμε μια ανάσα και αύριο θα συνεχίσουμε. Δεν θα ρωτήσεις που θα πάμε. Με αυτό που έκανα, έκλεισα όλες τις πόρτες. Το ξέρω. Είσαι ό,τι πιο άγνω έχω στη ζωή μου. Φοβάσαι? Όχι. Αυτό ήθελα. Λίγες μέρες μαζί σου. Μόνο αυτό. Και μετά. Έχει ο Θεός. Θα δούμε. Έμαθα πως τριγυρνάς στο χωριό με το όπλο. Μην τα κάνεις. Πας γυρεύοντας να σε σκοτώσουν. Ο Μιχάλης ο Σταματάκης χάλασε το Στελιανό. Πάτησε τη γη μας. Θέλω να νιώθει τον ίδιο φόβο που ένιωσε και ο Καλόγερος πριν πεθάνει. Κωνσταντή, έχεις πάρει το πάνω χέρι και δεν μ' αρέσει. Στη θέση μου ορίσα μετά τον Λευτέρη. Σου είπα να το ρωτάς και να σέβεσαι τη γνώμη του. Τη γνώμη του τη σέβομαι. Μα όποιος χτυπάει συγγενή μας δεν θα ζει ούτε ώρα. Κωνσταντή, είσαι γιος μου και σε ξέρω καλύτερα από τον εαυτό μου. Εδώ που γύρισε ο Γιάννης, θέλω για λίγο καιρό να ησυχάσεις. Εγώ στο ζητάω. Πατέρα, το αίμα του Στελιανού είναι ακόμα ζεστό και εσύ μου ζητάς να ησυχάσω. Βάζεις πιο πάνω από μένα την περηφάνεια σου. Τίποτα δεν βάζω πάνω από σένα. Τίποτα. Ο Γιάννης μου είπε ότι εκείνος έστειλε το Στελιανό στα όρη. Για να κάνει ήττα. Να βγάλει το σύφι το Σταματάκι από τη γη μας. Για να κάνει ο Γιάννης κάτι τέτοιο. Κάποιος του το ζήτησε σαν χάρη. Τότε μην ανακατευθείς. Για να κάνει ο Γιάννης μας κάτι τέτοιο, θα πει ότι είχε λόγο. Μην ρωτάς ούτε ποιος, ούτε γιατί. Αυτό θες να κάνω? Αυτό. Τότε αυτό θα κάνω. Έγραψα ένα γράμμα για τον αδελφό μου. Τώρα θα το δώσεις. Είναι στο λιώφτα της Αγίας Ανάς. Πες ότι έφτασε κι όμως. Δώσε το και φύγε αμέσως. Έγινε, σου φύγε. Στη Μαρία τον πονάει πολύ. Τον κάνει και ευτυχισμένο όμως. Φωτήλη. Βαγγέλη! Ησύχασε, αγάπη μου. Όνειρο ήταν. Ησύχασε. Του είπα να προσέχει. Όνειρο ήταν. Θεοκούζουλος είσαι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μην πάρεις τάση στον πεθαμένο. Παιδί μου, δεν το είδες το αυτοκίνητο, θα σε σκότωνε. Δεν προσέχεις καθόλου, ρε Βαγγέλη μου. Εμένα μου φώναξε η Μαρία μου. Μου λέει, Βαγγέλη, πρόσεχε. Και εγώ καλά να πήδω και γλίτωσα. Χτύπησες. Όχι. Καλά ρε άνθρωπο μου, καφεκόλιασες. Μαρία μου, είναι με το σύφι, με εμένα σκέφτεται. Μ' αγαπάει! Μαρία μου, σ' αγαπάω! Καλημέρα.
Καλώς τον παπά. Κάτσε, Θεόκλητε. Ναι, έλα, φτιάξε ένα καφέ. Μάλιστα. Μα λειτουργήσε σήμερα. Τι ώρα. Για να τα ρωτάς, δύο Κυριακές έχεις να έρθει στην εκκλησία. Και εσείς εδώ, μπεκροπίνετε από το πρωί. Θεόκλητε, βλέπεις τίποτα άλλο από καφέ στο τραπέζι? Και πού ήσουνε? Μενέλα, βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν σε καλό οι ερωτήσεις. Ε, καλά, θες προμάνω μαζί με τον καφέ? Δεν θέλω καφέ, φέρνει αρακή. Α, μπράβο. Θεόκλητε, πριν λίγες μέρες είδα τον Κωνσταντή με τους Λεβεντογιάννηδες από το Μητάτο. Κατέχεις πράγμα γι' αυτό? Αυτοί είχαν πάει στο Ρέθυμνο. Παλιά. Τώρα ο Κωνσταντής σου έφερε στο χωριό. Μάλλον ανεβήκαν από την πλευρά του Φαραγγιού. Είδες που πήγανε? Όχι, αλλά ψες περνούσε από το μετόχι του Δράκου. Είδα φως στο κονάκι. Μάλιστα. Τώρα, Θεόκλητε, τους έχουμε όλους στο χωριό. Αυτό δεν μ' άρεσε. Μπήκανε λίξη στο μαντρί και αλλήμονό μας. Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Σε σένα ερχόμασταν. Ο Σύφης έκλεψε τη Μαρία. Πώς τον αφήσατε να κάνει τέτοιο πράγμα? Και ποιος μπορούσε να το σταματήσει? Εγώ ή ο Βαγγέλης? Αυτός έπαιρνε τη Μαρία μου. Κοίτα, θα κάνω εδώ. Ευγενία, ο θείος μου είναι δυστυχισμένος. Πού έγινε αυτό? Έξω από το χωριό. Πηγαίναμε στα Χανιά για τον νηφικό της Δήμητρας. Δεν έπρεπε να πάρετε μαζί σας τη Μαρία? Δεν έπρεπε. Αυτό δεν το περιμέναμε από το Σύφη. Εγώ είχα πει στο Λευτέρη πως θα την προσέχω και να τα τώρα. Δεν φταίσαι εσύ, Πελαγία μου. Ο Λευτέρης περιμένει πολλά από τους άλλους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να πήγε. Τι θα κάνουμε? Εγώ δεν γυρίζω στο χωριό χωρίς τη Μαρία. Ειδοποιήσατε κανέναν? Ποιο να ειδοποιήσουμε? Κανέναν. Ελάτε, πάμε σπίτι. Δημητρά, εντάξει, θα πάμε άλλη μέρα για τον νηφικό. Πρέπει να φύγω κι εγώ. Θα μιλήσουμε. Εγώ πάω με τα πόδια. Έλα μαζί μας, Βαγγέλη μου, μην έχουμε κι άλλα τώρα. Έλα, θα κάτσεις και μπροστά. Έλα. Έφυγε ο Γιάννης. Έφυγε. Μοναχός του? Με τον Αργύρη. Ο καπετάνιος του καραβιού είναι φίλος μου. Μην ανησυχείς. Θα φροντίσει να μην του λείψει πράγμα. Του είπες να προσέχει? Ναι, του το είπα. Οι σταματάκηδες ετοιμάζουν το πρώτο φορτίο κρεάτων για την Ευρώπη. Να μην σε νοιάζει, είτε κάνουν οι σταματάκηδες. Εμείς δεν κοιτάμε τη δουλειά μας. Λευτέρη, έχουμε πρόβλημα με τον Κωνσταντή. Είναι νέος και το αίμα του βράζει, κατέωτο. Μα τόσο οργισμένο δεν τον έχω ξαναδεί. Άδικο έχει. Κάθε φορά που κάνουμε πίσω, χάνουμε και από κάποιον. Παψέ! Πριν 20 χρόνια, κόντεψε να μην μας μείνει άνθρωπος. Βάλαμε την εκδίκηση μπροστά και δεν υπολογίσαμε τις συνέπειες. Αυτό που έγινε τότε, δεν θέλω να το ξαναζήσω. Συνονοηθήκαμε. Βάλε ανθρώπους να προσέχουν τον Κωνσταντή και προστάτεψε το Γιάννη μας. Φρόντισε εσύ να μην το χαλάσουν. Δέξτε. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Μην ανησυχείς. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα. Γεια σου, Γιώργη. Τι έγινε, Αποστόλη? Αυτό είναι από το Σύφη. Τι είναι αυτό? Γράμμα.
Δεν ήθελα να έρθουν έτσι τα πράγματα. Η αγάπη Γιώργη είναι πιο δυνατή απ' όλα. Τι μπορούσα να κάνω? Να αφήσω τη Μαρία να χαθεί? Τις λίγες μέρες που μας μένουν αποφασίζω να τις περάσω μαζί. Όταν αγαπήσεις θα με καταλάβεις. Όχι ρε Σύφη. Όχι αυτό. Γιώργη, τι έγινε? Την έκλεψε, Μιχάλη. Την έκλεψε. Δεν είναι δυνατόν. Τόσο πολύ την αγαπάει. Την έκλεψε, θεία. Τελείωσε. Το ξέρες. Πες μου, το ξέρες. Σταμάτα, Γιώργη. Σε ποια μέρα είσαι έτσι? Κάτι πρέπει να κάνουμε με τους Λεβεντογιάννηδες. Τώρα, πριν το μάθουν. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Σχεδόν μου το είχε πει. Θεέ, βοήθησέ με να τους βρω. Δεν το πιστεύω ότι έκανε τέτοιο πράγμα ο αδερφός μου. Τι συμβαίνει? Όλγα, τι έγινε? Ο Σύφης μας έκλεψε τη Μαρία. Τόσα παιδιά γέννησα. Αλλά το μόνο που ένιωσα όταν σε γεννούσα δεν τον ένιωσα στα άλλα μου παιδιά. Τρία μερόνυχτα βασανιζόμουν. Και πάνω που μου είπε πρέπει κάτι να θυσιάσεις γιατί και το μωρό στα σπλάχνα σου βασανίζεται το ίδιο όπως κι εσύ. Ξασύριζα τα μαλλιά μου για να γλιτώσουμε και οι δυο μας. Και τώρα νιώθω τον πόνο σου στα σπλάχνα μου. Και ξέρω πως ως το τέλος κάτι ακόμα θα πρέπει να θυσιάσω για να σε γλιτώσω. Θα σκοτωθεί. Για να γλιτώσει η Μαρία θα σκοτωθεί ο Σύφης. 20 χρόνια πριν μια Λεβεντογιάννη έδωσε τη ζωή της για να γλιτώσει ο αδερφός σου, Αντώνη. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρωθεί το χρέος. Το δικό σου χρέος, Ηράκλη. Γιώργη, μην αφήσεις να χαθεί ο αδερφός σου. Πάρτε να πάνω. Έλα, μάνα. Πάμε πάνω. Άσε το Γιώργη, ξέρει τι κάνει. Δεν θα αφήσει να σκοτωθεί ο αδερφός μας. Δεν θα αφήσω να σκοτωθεί ο αδερφός μου, μάνα. Είναι αμαρτία. Μας καταστρέφει. Η αγάπη αμαρτία. Τι είναι αυτά που λες? Οι γυναίκες σαν εμάς πρέπει να σφραγίζουμε τη μήτρα μας. Να μην γεννάμε. Μη μιλάς έτσι. Δεν φταίνε οι γυναίκες για τις πράξεις των ανδρών. Εμείς τους μεγαλώνουμε. Φταίμε. Μια ζωή θυμάμαι τη μάνα μου να καταργέται τους σταματάκηδες. Και η γιαγιά μου το ίδιο. Μα είχε τα δίκια της. Τόσα παιδιά έχασε από το χέρι των δικών σου. Αυτούς που χάσαμε εμείς δεν τους υπολογίζεις.
Δεν είναι άνθρωποι για σένα, ζώα είναι, έτσι. Δεν με νοιάζει για τους Λεβετογιάννηδες. Εγώ μόνο για τους δικούς μου πονάω. Και η Μαρία θα γίνει αιτία να σκοτωθεί ο Σύφης. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει χαθεί κανένα σταματάκης. Μόνο οι γυναίκες της οικογένειάς μου. Δεν είναι καιρός να μας ανταποδώσετε. Βέβαια. Να δώσει ο Σύφης τη ζωή του για τη Μαρία. Και αν δώσει και ο Γιώργης τη δική του για σένα, τόσο το καλύτερο, ε! Δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να μου μιλάς έτσι. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, αγάπη. Ποτέ. Πελαγία! Τι έγινε? Τι πάθατε, αγάπη? Ό,τι γίνεται πάντα. Ό,τι αγαπάμε το χάνουμε. Κι εγώ την Πελαγία την έχασα. Ευγενία, είμαι 20 χρονών και δεν αντέχω άλλο. Πελαγία. Σου έφερα λουλούδια. Θα τα πας τη μάνα στα λουλούδια. Εγώ είμαι άντρας. Γιώργη, είχες καμιά είδηση? Καμία. Ο Μιχάλης έχει πάει στο μετόχι στους Σταματάκηδες. Αυτοί ξέρουν όλα τα λιμάρια μας. Μακάρι να το βρούμε πριν να ψηλεύει το Γιάννηδες. Τη Μαρία δεν θα αφήσω να την πειράξει κανείς. Καλύτερα να πεθάνω παρά να δω το Σύφη να περνάει αυτά που πέρασα εγώ. Η αγάπη είναι σαν τη σκουριά. Σε κατατρώει ολόκληρο. Ψάχνει να βρει τρόπο να μπει μες στην ψυχή σου. Γατζώνεται στο μυαλό σου. Σε τρελαίνει. Τι σου συμβαίνει? Πώς άντεξες να ζήσεις τόσα χρόνια χωρίς αυτή που αγαπούσες? Πώς? Τι θα φας, Βαγγέλη? Έχουμε λεφτά? Έχουμε. Πού σου ήρθε τώρα αυτό? Κάνει που είμαι εγώ αγόρι να με κενάνε τα κορίτσια. Ρε, Βαγγέλη, εμείς είμαστε φιλεράκια. Δεν με γνώρισες τώρα για να ντρέπεσαι. Λοιπόν, πάρ' το, να κεράσεις εσύ. Τι να πάρω, κοκορίτσι? Μπακαλιάρο. Υποβρύχιο. Το υποβρύχιο μετά το φαγητό. Ναι. Πάρ' ό,τι θες. Σε παρακαλώ! Παιδί! Ορίστε, κυρία. Κοκορίτσι. Πόσο καλέ. Μετά. Ναι. Ποιος είναι? Έλα, Ανθούλα. Είναι κανένας δίπλα σου? Όχι, Ευγενία, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Ο Σύφης. Έκλεψε τη Μαρία. Το βράδυ που σκοτώθηκε ο Στελιανός ανεβήκατε μαζί στα Όρη. Ή τα δουλειά είχες εσύ στο μητάτο μας? Και περιμένεις να σου απαντήσω, Κωνσταντή? Ο Γιάννης έστειλε. Ποιος το είπε αυτό? Σε ποιον άλλον θα έκανε τέτοια χάρη?
Εσύ νομίζεις, Κωνσταντή, ότι μόνο εσύ πενθείς το Στελιανό. Εμένα ήταν πνευματικό μου παιδί. Από μικρό ήταν κοντά μου. Μη μου τα λες αυτά εμένα, παπά. Και πες μου, είναι τα δουλειά είχε στο μητάτο μας. Πράγμα δεν σου λέω. Ποιος άλλος ήταν μαζί με το Μιχάλη το σταματάκι. Δεν κατέχω, μωρέ κουζουλέ. Ο Στελιανός έχασε τη ζωή του. Και εσύ μου παριστάνεις τον ανήξερο. Είπα γιο πίσω μου. Ξέρω πως κάτι συμβαίνει. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Ο μικρός ο Σταματάκης μπερδεύεται συνεχώς στα πόδια μου. Απ' τη μια πλακώνεται με το Δρακολευτέρι και χάνει τη ζωή του ο Μανούσος. Και τώρα έγινε η αιτία να χαθεί και ο Στελιανός. Κωνσταντής, σε παρακαλώ πολύ. Ήρθα εδώ να ηρεμήσω. Πήγαινε σπίτι σου. Θα τα ξαναπούμε, Θεόκλητε. Έχεις το λόγο μου. Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Τα παραγγέλια δεν θα φας. Δεν θέλω τώρα, Βαγγέλη μου, μετά. Τι τα παραγγέλια τότε. Ναι. Παναγία. Ναι. Είσαι καλά. Όχι. Να μείνε δυσευγενίας απόψε. Έχω μιλήσει και με την αγάπη. Να πάρεις το Βαγγέλη και να πάτε σπίτι της. Σε παρακαλώ. Να μην σκεφτούμε κι άλλα. Εντάξει. Εντάξει. Γύρισες. Τι έχεις, Ανθούλα. Τίποτα, κουρασμένη είμαι. Δεν θέλω πράγμα. Ο πατέρας μου γύρισε. Η ώρα τον βάνει. Τα κορίτσια είναι πάνω. Όχι, στα Χανιά. Μου τηλεφώνησε η Βιονία. Θα μείνουν εκεί απόψε. Δεν θέλω να μένουν έξω από το σπίτι. Αυτό να μην ξαναγίνει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μέρος της Κρήτης. Μικρός ερχόμουν εδώ τα καλοκαίρια. Έμενα με τη γιαγιά μου. Το ίδιο εννοώ με σένα, γιαγιά. Δεν τη φώναζα ποτέ, γιαγιά. Η κυρά μου την έλεγα, η Μαρία. Λες και ήταν να συνηθίσω αυτό το όνομα. Απόψε θα μείνουμε στο πατρικό της μάνας μου. Και αύριο το μεσημέρι θα συνεχίσουμε. Μέχρι να μας βρούνε. Κυρία μου. Μια ζωή βασαλίζει σε μαθό παιδί. Μα ο Σύφης έχει φύγει από κοντά μέσα εδώ και χρόνια. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ελεύθερο πνεύμα. Θα κάνει αυτό που θέλει. Και τι θέλει. Να σκοτωθεί. Χίλιες ευκαιρίες είχα να χαλάσω την κόρη του Φωνιά. Και δεν το έκανα. Αυτό μην το ξάκουσω. Όποιος σταματάει στην πειράξη θα έχει να κάνει μαζί μου. Άκουσες.
Ό,τι πεις εσύ, αφέντη μου. Ναι. Κύριε Υπουργέ. Τι σημαίνει, Μαρινά? Ήρθε ένας κύριος. Είναι, λέει, από το χωριό σας. Να περάσει? Ναι, φέρ τον μέσα. Στρατή. Γιάννη. Δεν το περίμενα πως θα έρθεις. Καλώς όρισες, ξαδέλφε. Καλώς σε βρήκα. Τελικά είχε δίκιο ο πατέρας σου. Όσο μένουμε μακριά ο ένας από τον άλλον, χάνουμε τη δύναμή μας. Τώρα όμως που ήρθες, όλα μπαίνουν στη θέση τους. Κωνσταντή. Καλησπέρα, Ευγενία. Ήρθα να πάρω τις ανιψιές μου.